Είμαστε με τον Κωνσταντίνο Αστυρακάκη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό Άλμα Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο του Κωνσταντίνου Μουντζούρη. Κύριε Αστυρακάκη, μέχρι τώρα είχατε ασχοληθεί με τον πρώτο βαθμό τη αυτοδιοίκηση, υπήρξατε αντιδήμαρχο πολιτισμού του ενιαίου Δήμου Λέσβου και ω παράγοντα είναι εκείνο που συνηγόρησε ούτω ώστε να επιλέξετε να ασχοληθείτε τώρα με τον δεύτερο βαθμό και γιατί επιλέξατε να είστε στο πλευρό συνοδοιπόρο του κυρίου Μουντζούρη. Όσον αφορά το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είναι μια πρόκληση. Από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και με την αυτοδιοίκηση και μου δίνουν αυτό το δικαίωμα οι συμπολίτες μας, έχω μια εμπειρία πια και γνώση για όλα τα θέματα και είναι πολύ χρήσιμο να ασχοληθώ με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, διότι είναι ένα άλλο επίπεδο πλέον, όχι ως προς την αξία, αλλά ως προς τη διαφορετική δουλειά που γίνεται. Είναι διαφορετική η δομή της περιφέρειας από το Δήμο. Η περιφέρεια κυρίως έχει ένα πιο επιτελικό ρόλο και εκμεταλλεύεται ευρωπαϊκά προγράμματα, καταρτίζει ένα περιφερειακό πρόγραμμα στο οποίο μπορεί και δίνει ένα προσανατολισμό που σχετίζεται με τις ανάγκες των νησιών, αλλά και με την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει ώστε να υπάρξει αυτή η αναπτυξιακή πορεία την οποία την έχουμε ανάγκη, ειδικά μετά από όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, από τις κρίσεις τις επανειλημμένες και την οικονομική και την υγειονομική τα τελευταία χρόνια, αλλά και εξαιτίας του ότι η νησιωτικότητα δυσκολεύει πολλές φορές να κάνουμε πράγματα και να δημιουργήσουμε. Δυσκολεύει πολλές φορές και τις διαδικασίες. Είναι μια πρόκληση. Διάλεξα να το κάνω, μου έκανε την πρόταση και ο Κώστας ο Μουντζούρης, ήταν τιμητική για μένα, ήθελα να είμαι υποψήφιος. Ο Κώστας ο Μουντζούρης, κατά την άποψή μου, είναι ένας άνθρωπος αυθεντικός, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει, είναι γνώστης του αντικειμένου, μηχανικός πολλά χρόνια στο Πολυτεχνείο, έχει κάνει σωρία μελετών, έχει κάνει ένα έργο πολύ σημαντικό, παρά τις δυσκολίες όπως προανέφερα και μάλιστα η υγειονομική κρίση μας κράτησε, αν θυμάστε, μέσα και κλειστά και υπηρεσίες και τα λοιπά μεγάλο διάστημα, παρόλα αυτά μπόρεσε και χρησιμοποίησε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια περισσότερα από την προηγούμενη θητεία, προηγούμενης περιφερειακής αρχής και έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορούσε κυρίως έργα υποδομής στα νησιά, τις συνδέσεις μακρινών περιοχών με τις πύλες εισόδου και πύλες εισόδου Σέγγεν, με τις πρωτεύουσες, έκανε λιμενικά έργα, έκανε αθλητικά έργα, δημιούργησε πράγματα και στο πολιτισμό. Αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα και σε ένα μεγάλο φυλάδιο που έχει εκδώσει η παράταξη του Κώστα Μουντζούρη και μπορεί ο καθένας να τα δει και θα τα έχω κι εγώ από σε λίγες μέρες και στο Facebook, στη σελίδα μου. Επομένως, είναι ο βασικός λόγος που επέλεξα να κατέβω με τον Κώστα Μουντζούρη. Πολύ βασικός λόγος επίσης είναι ότι όταν χρειάστηκε δεν κρύφτηκε, όπως συνήθως κάνουν αρκετοί, αλλά στάθηκε δίπλα στα νησιά, στάθηκε και τα υπερασπίστηκε όταν είχαμε τα μεγάλα ζητήματα με το προσφυγικό, με τη Βάστρια, με την Καράβα πριν. Όλα αυτά είναι αξιολογήσιμα και από μένα αλλά και από τον πολύ κόσμο. Και είναι ζητήματα νομίζω που θα επηρεάσουν την κρίση όλων των ψηφοφόρων μας. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος του Κώστα Μουντζούρη? Έκανε πολλά την τετραετία που πέρασε. Διαχειρίστηκε και το προηγούμενο περιφερειακό πρόγραμμα. Γίναν πολλά έργα υποδομής και έργα ζωής για πολλά μέρη. Έκανε και μικροέργα σε κοινότητες. Δεν τυχαίο ότι όλοι οι πρόεδροι, αν τους συναντήσεις, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον Κώστα Μουντζούρη και την περιφερειακή αρχή, την προηγούμενη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το συναντώ στα χωριά που πηγαίνω και φυσικά με χαροποιεί. Έφτιαξε και εγκρίθηκε καινούριος ΟΕΗ, ένας καινούριος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, που αυτό σημαίνει ότι
αυτόματα θα υπάρξει και στελέχωση, αυτή είναι και η επιδίωξή μας, των καινούριων δομών αυτού του οργανισμού, τμήματων, διευθύνσεων κλπ. Και αυτό φυσικά θα είναι προς όφελος της περιφέρειας, των υπηρεσιών της περιφέρειας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική περιφέρεια στο έργο που θα παράξει το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 5 χρόνια. Επίσης δημιούργησε ένα μηχανισμό υποστήριξης που ήταν αναγκαίος, δεν σχετίζεται με τη διαχειριστική αρχή, το έργο της οποίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και εντοπίζει τις ανάγκες που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές των νησιών, ώστε να διαβουλεύεται με τους αντίστοιχους φορείς, είτε είναι αυτοδιοικητικοί φορείς, δήμοι κτλ., είτε είναι επαγγελματικοί φορείς ή κοινωνικοί φορείς, και να ενημερώνει τον κόσμο. Δεν σχετίζεται λοιπόν με αυτό το ρόλο της διαχειριστικής αρχής, αλλά είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός με επιστήμονες, οι οποίοι εξειδικευμένους, οι οποίοι ασχολούνται και με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, με το κομμάτι της ενεργατικότητας, δηλαδή να οθούν επιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη του τουρισμού ή του αγροκτηνοτροφικού τομέα, στο να συνεργάζονται με την καινοτομία και με την έρευνα. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και για την αναβάθμιση και προβολή των τοπικών προϊόντων, αλλά και των τοπικών παραγωμένων αγαθών στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Αυτός λοιπόν ο υποστηρικτικός μηχανισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι στην υπηρεσία των αποδεκτών του προγράμματος. Να σας πω ότι τώρα θα τρέξει το καινούριο ΠΕΠ, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, το οποίο πλησιάζει τα 400 εκατομμύρια. Εκεί υπάρχουν σημαντικοί άξονες. Υπάρχει ο προσανατολισμός και αυτό οφείλεται και στην παρούσα περιφερειακή αρχή, που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, έρευνα και νοτομία, με την αύξηση της παραγωγικότητας, είναι το ένα σκέλος, και το άλλο πολύ σημαντικό σκέλος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής. Αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλούς παραμέτρους, δηλαδή υπάρχουν δράσεις για πολίτες που θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και στην εκπαίδευση, αλλά και σε δομές υγείας, και υπάρχουν και δράσεις που τονώνουν αυτή τη στόχευση, και έχει να κάνει με εξοπλισμούς, με ιατρικούς εξοπλισμούς και με διάφορα ζητήματα που αφορούν και την εκπαίδευση, που αναλυτικά αυτά θα τα παρουσιάσει και η Περιφερειακή Αρχή συγκεκριμένη, που σήμερα είναι η Περιφερειακή Παράταξη που διεκδικεί να εκλεγεί ξανά, του Κώστα του Μουτζούρη. Επίσης, μέσα σε αυτό το περιφερειακό πρόγραμμα, σημαντικό κομμάτι έχουν και τα έργα πρόληψης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, δίνεται δυνατότητα για σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που τα χρειάζονται, σοβαρά έργα για αντιπυρική για προστασία από τις φωτιές, σε περιοχές που χρειάζονται αυτό, και είναι και έργα πρόληψης δηλαδή για το μέλλον. Και διατίθεται και σοβαρά ποσά για αυτή την κατηγορία. Αυτή είναι η σημαντικότερη άξονες και κατευθύνσεις του προγράμματος. Φυσικά και έχει ακόμα και άλλα κειμενικά έργα και οδικά έργα. Κάποια θα είναι και γέφυρες στο καινούργιο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και ένα φιλόδοξο σχέδιο από αυτή την περιφερειακή αρχή που διεκδικεί ξανά την εκλογή της. Γιατί να εμπιστευτούν οι ψηφοφόροι της Λέσβου την ψήφο τους σε εσάς? Εγώ πολλές φορές έχω διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών μου και με έχουν εμπιστευτεί. Δεν ξέρω, ίσως είναι πάντα η σχέση που έχουν μαζί τους, η αμεσότητα, ό,τι ενδιαφέρουμε για τα προβλήματα και τα δικά τους αλλά και του τόπου μας. Τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ίσως είναι και η εμπειρία πια και η γνώση που έχω, και πιστεύω ότι και αυτό θα βαρύνει στην κρίση τους. Να κερδίσει και ο συνδυασμός είναι το σημαντικότερο για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συγκεκριμένη περιφερειακή παράταξη με αρχηγό τον Κώστα Μουτζούρη πρέπει να ψηφιστεί. Πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα ψηφίσουν αυτούς που έχουν υπερασπιστεί τον τόπο όταν πρέπει, αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.